Με την τύχη δύο κτηρίων της Πάτρας που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό ασχολήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το εργοστάσιο τέχνης, το σεισμόπληκτο θέατρο στην περιοχή Λαδόπουλου, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς δήλωσε πως γίνεται προσπάθεια να ανατεθεί μελέτη στατικότητας σε εξωτερικό μελετητή, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση. Με βάση το αποτέλεσμα θα αποφασίσει ο Δήμος τις περαιτέρω κινήσεις του. Υποτίθεται ότι καλογραφιζόταν, έχει δηλωθεί σαν αυθαίρετο. Χρειάζεται στατική ενίσχυση, ενίσχυση στατικής επάρχειας. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί είναι ειδικό έργο, με εξωτερικό μελετητή, να μπορέσουμε να δούμε πόσα χρήματα θέλει για να γίνει αυτή η στατική ενίσχυση. Πρώτον και δεύτερον, αφού δούμε αυτό, να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζονται ώστε να αποτελέσει ένα χώρο πολλαπλών χρήσεων στην πόλη. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, διότι σε κανένα δύο χρόνια, αν ενταχθεί με το καλό το θέατρο Απόλλων στο ΕΣΠΑ και για αρχίσει για ανακαίνιση, πρέπει να έχουμε χώρο. Για το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, ο αντιδήμαρχος δήλωσε πως θα απαιτηθεί συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό μελετητή, καθώς θα επιδιωχθεί η αναμόρφωση του μνημείου. Η Δημοτική Αρχή και οι προηγούμενοι και νομίζω όλες οι δημοτικές αρχές θέλανε να εντάξουμε το θέατρο Απόλλων, γιατί είναι το πιο καλό μνημείο, το ανακλωσικό μνημείο της πόλης μας, σε κάποιο πρόγραμμα ανακαίνησης. Τώρα με το καινούργιο ΕΣΠΑ επιδιώκουμε να έχουμε μελέτες πλήρης ώστε να το εντάξουμε σε αυτό το ΕΣΠΑ για να γίνει πλήρης ανακαίνιση. Είναι ένα μνημείο πάνω από 100 χρόνια και χρειάζεται ανανέωση.